καθαρά με την προσωπική μου γνώμη, πώς το έχω δει εγώ και γενικά όλη τη συμπεριφορά. Και πάντα με ειλικρίνεια. Ε, βέβαια. Γιατί αυτό έχω μάθει να κάνω. Απλά πολλές φορές στην αρχή μπορεί να μην πρέπει να λες τόσα πράγματα. Όπως και εγώ ξεκίνησα στο παιχνίδι μέσα να παραναφέρω πράγματα ή να αφήνω πράγματα στον αέρα, το οποίο μου κάνει κακό. Απ' τη μία. Με συγχωρείς που παίρνω τον λόγο, αλλά μάλλον γι' αυτό μας βάλα. Είμαστε σήμερα μαζί καλεσμένοι. Γιατί, Ορέστη? Γι' αυτό που λέει. Για το θέμα της ειλικρίνειας. Ψηφίζω, Ορέστη. Συνέχισε. Όχι, απλά δεν είχαμε άλλους καλεσμένους, δεν σας καλέσαμε. Για πες, Μαγγελική. Λοιπόν, όταν έλεγα ότι στην αρχή έπαιρνε κάποιος το λόγο από την ομάδα και έλεγε ότι σε μένα, π.χ. δεν ήσουν καλή, δεν θα παίξεις, δεν, και ήταν μέσα στην ομάδα, μία από τις κοπέλες ήταν η Ροδάνθη. Και κάποια στιγμή της είχα πει ότι η Ρόδα είναι και γυρίζει. Ότι σου τώρα έλεγε θα είμαι εγώ. Ότι δεν είσαι καλή αγωνιστικά και καλύτερα να μην παίξεις. Έπαιρνε το λόγο από την ομάδα, επειδή και η Ρόδα ήταν μέσα σε κάποια παρέα. Ναι. Και έβγαζε λίγο αρνητικότητα απέναντί μου. Και της είχα πει τότε ότι η Ρόδα είναι και γυρίζει. Ότι τη μία μπορεί να είμαι εγώ, την άλλη να είναι κάποια άλλη. Ναι. Αυτό όταν το έλεγα, κάτι έβλεπα. Αυτό δηλαδή φαινόταν από την αρχή σε σχέση με τη Ροδάνθη, ότι είναι μια παίκτρια η οποία δεν πολύ συμμετέχει στα υπόλοιπα. Θα σας εξηγήσω. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν μπορούμε όλοι να παίρνουμε πρωτοβουλίες για όλα. Η Ροδάνθη, που σε αυτό δεν συμφωνώ με την ομάδα που της έκανε, γι' αυτό έλεγα ανταγωνιστικότητα και όλα πρέπει να λύνονται ομαλά σε μια ομάδα, μπορούσε ανά πάσα στιγμή η Μελίνα και η κάθε Μελίνα και η Μαρίνα να πούνε στη Ροδάνθη, Ροδάνθη ανέλαβε αυτό. Η Ροδάνθη δεν ήταν κορίτσι που θα σου έλεγε όχι, δεν θα το αναλάβω. Υπάρχει σε όλα ένας τρόπος. Ήθελε λοιπόν η Ροδάνθη σαν χαρακτήρας να της αναθέσεις να κάνει κάτι, από το να πάρει την πρωτοβουλία αυτό. Μόνη της να το κάνει. Και ποτέ μα ποτέ δεν ήταν κορίτσι το οποίο θα έλεγε όχι, δεν θα το κάνω.